θυμηθήκαμε την ωραία βραδιά που περάσαμε. Να τα αφήσαμε πολύ καλά. Δεν ξέρω τι έχει μετά το άλλο. Μας έχουν απομακρύνει. Γιατί έχει η καθημερινότητα μας αγγίζει και μας φέρνει τόσο κοντά στη δυστυχία που δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Και μπροστά από λίγες μέρες, σήμερα, με την κυρία Βορδινογιά, με την μας έκανε την κυρία Ραμένη κοντά μας, συζητήσαμε για διάφορα θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι συνάνθρωποι μας την εποχή αυτή. Είναι γνωστό ότι η κυρία Βορδινογιά έχει αφιερώσει, αν όχι όλη τη τη ζωή, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι τη, στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που έχουν διάφορες δυσκολίες. Αυτό το καιρό έχει υπάρξει μια μεγάλη δυσκολία στο εμβολιασμό των παιδιών μικρών. Υπάρχει έλλειψη σε εμβολία. Η κυρία Βαρδινογιάννη είχε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε ώστε μέσα από αυτή τη συνεργασία να αντιμετωπιστεί και αυτή η δυσκολία. Αυτό λοιπόν θα σας λέγω σήμερα. Η συζήτησή μας περιστάθηκε γύρω από αυτό το θέμα και φυσικά και σαν γενικότερα, αλλά συγκεκριμένα η συνεργασία μας αυτή η σημερινή που ανακοινώνεται είναι μια συνεργασία εξυπηρετήσεως των εμβολίων των παιδιών μας, διότι από ό,τι πληροφορούμε θα υπάρχει μια έλλειψη και πρέπει να σπεύσουν εκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα δώσαμε αυτή την ειδήση σε ένα δύσκολο πρόβλημα. Αγάπη για τους συνανθρώπους μας. Η ευλογία του και η συνεργασία μας με το πνευματικό οργανισμό από την Αποστολή μας ενθαρρύνει και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για μένα πάντα προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Και όσο μάλλον αυτά τα παιδιά που ξεριζωμένα βρίσκονται τώρα στη χώρα μας και ζητάνε την βοήθειά μας να τους προσφέρουμε ιατρική περίθαλψη και κοινωνική αλληλεγγύη. Βέβαια, για μένα, στη σκέψη μου και στην καρδιά μου, την Ελληνόπουλα, που δεν θα σταματήσω ούτε στιγμή να της προσφέρω την αγάπη και τη φροντίδα μου.